Σπουδαία νίκη πήρε ο Ηρόδοτος, ο οποίος επικράτησε με 2-1 το εργοτέλη και έπιασε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας τον Ρωμανό. Στο 26 ακυρώθηκε τέρμα του Ηρόδοτου με τον Χίντρι, με τον διαιτητή να μην το μετράει για χέρι του σκόρε. 4 λεπτά αργότερα όμως ο Γαρεφαλάκης κατάφερε με ωραία εκτέλεση φάουλ να ανοίξει το σκόρ για τους γηπεδούχους, με το 1-0 να είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι κιτρινόμαυροι ευτύχησαν να σκοράρουν με πλασέ το Σφακιανάκη και να φέρουν το ματ στα ίσια. Η έμπνευση του Βασίλη Κρασανάκη να περάσει στο ματ τον Στέφανο Τζαμαντιώτη αποδείχτηκε ευρηματική, καθώς ήταν εκείνος που 7 λεπτά αργότερα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο σημείωσε το νικητήριο τέρμα για τον Ηρόδοτο. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε, με την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού να παρηγυρίζει μία νίκη. Κοιτάξτε, έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα από δύο πολύ καλές ομάδες. Ο Ηρόδοτος εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιαστήκανε. Εμείς, σε αντίθεση στον πρώτο μήχρονο που είχαμε την υπεροχή, θεωρώ, τις ευκαιρίες που μας παρουσιαστήκαν δεν τις κάναμε γκολ. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και από ό,τι αποδείχθηκε ωραίο παιχνίδι με διακυμάνσεις στο σκορ. Ήταν ένα παιχνίδι τόσο δύσκολο όσο το περιμέναμε. Ξέρω ότι η ομάδα του Εργοτέλη δουλεύει όλα αυτά τα παιδιά τόσα χρόνια. Έχουν μια παιδεία ποδοσφαιρική και ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Δείχνει και η ανωδική πορεία αυτή τη στιγμή της ομάδας ότι όλη η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα βρίσκει καρπούς.